Καλησπέρα σας, είμαστε οι Mr. Bright and the Magpie. Αυτό είναι ένα από τα vlog μας. Ελπίζω να σας αρέσουν αυτές οι σειρές με τα βλογκάκια. Έχουμε έρθει στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Βρίσκομαι μπροστά σε έναν ιδιότυπο βωμό, ο οποίος χρονολογείται από τα ρωμαϊκά έτη. Και ακριβώς εδώ που πατάω και με τσιμπάει μια σφίγγα, βρίσκεται η Στοά, η οποία είναι επίσης και αυτή σε σχήμα γάμα, όπως είχαμε δει και στο ναό της Ήρας, στο Ηραίο, στην παραχώρα Λυτρακίου. Εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον όλο το μέρος. Τώρα υποτίθεται εδώ πέρα ότι κάνουν κάποιες αναστηλώσεις, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μας είπαν ότι δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε παντού. Έχουν βάλει κάτι ειδικούς κόνους και ότι απαγορεύεται να περάσουμε. Εντάξει, θα δείξει. Πάντως είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Προτείνω σε όλους να έρθετε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είναι κλασικά. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν σήμερα να πάμε στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Κρόνος, αλλά δυστυχώς είχαν κλείσει όλες τις εισόδους. Και οι καρακάτσες έχουν λυσάξει. Ναι. Και επίσης, δυστυχώς μας βρήκε και η αστυνομία, η λιμενική αστυνομία απ' έξω. Είχαμε μία συζήτηση μαζί τους σε πολύ καλό ύφος. Τελικά δεν καταφέραμε να πούμε μέσα. Οπότε καταλήξαμε να πούμε έτσι εδώ. Καταλήξαμε κακή λέξη βέβαια, γιατί αυτός ο χώρος θα έπρεπε να είναι ίσως από τους πρώτους χώρους που θα έπρεπε να είχαμε επισκεφθεί, γιατί εδώ, βάσει αυτών που λέγονται, οι θεοί, οι αρχαίοι θεοί ήρθαν εδώ. Εδώ λοιπόν ήρθαν οι αρχαίοι θεοί, εξού και έλευσης. Εδώ προσγειωθήκαν, να πούμε, δεν γνωρίζουμε. Εδώ τελούνταν τα μικρά και τα μεγάλα ελευσίνια μυστήρια, από όσο γνωρίζουμε. Η πομπή ξεκινούσε από το Θωρικό, από το ναό της Δήμητρας και της κόρης και κατέληγε εδώ. Βλέπουμε τεχνοτροπίες αρχαίες, κύονες ιωνικού ρυθμού και βέβαια το χέρι των Ρωμαίων έχει μπει και εδώ. Όπου το βράδυ εδώ τι θα έχει, Οι ρωμαϊκές μαζίες, βλέπεις εδώ. Ναι. Δεν ξέρω, καταπαυτή, αλλά δεν είναι. Ναι. Μπορεί να τα έχουν κλείσει. Μπορεί να τα έχουν κλείσει. Και τα έχουν αναστηλώσει, δεν είναι, βλέπεις. Εδώ πέρα είναι το Πλουτόνιο. Υπάρχει ένας μικρός βωμός, ας πούμε, ένα μικρό ιερό αφιερωμένο στον Πλούτονα. Πες να είναι το μοναδικό, εγώ δεν γνωρίζω κάποιο άλλο. Το παράξενο εδώ πέρα σε αυτό το είδος που λέω είναι ότι έχει μια πολύ περίεργη δόνηση. Τι θέλω να πω. Με το που έγγιξα αυτήν εδώ την πέτρα, το μάρμαρο, έκλεισα τα μάτια μου, έτσι συγκεντρώθηκα και ένιωσα σαν χτύπο καρδιάς. Ένα μαύρο, ένα έρευος και ένα σαν χτύπημα καρδιάς να έρχεται από τα έγκατα. Τώρα εντάξει, εδώ πέρα λένε ότι και καλά βγαίνει από εδώ πέρα η Περσεφόνη και κάτι. Τώρα δεν θα το σχολιάσω. Αλλά έχει μια πολύ περίεργη ενέργεια. Εν τω μεταξύ στο σπήλαιο υπάρχει και κάποια ανθρώπινη παρέμβαση. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το έχουν λείψει με κάτι, με κοκκινίτι προφανώς, ένα πέτρωμα. Οπότε σίγουρα γινόταν κάποιο είδους τελετουργικό και μην ξεχνάτε ότι εδώ καταλήγαν οι πομπές για τα μεγάλα και τα μικρά ελευσίνια. Εντάξει, είναι φανταστικό μέρος, ρε παιδιά, δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν τα αξιοποιούμε όμως. Κρίμα. Εντάξει, πηγάδια εδώ πέρα, σπηλαία. Ποιος ξέρει τι έβγαινε από εδώ μέσα. Ή τι κρύβανε μέσα. Εντάξει, μπορεί να είναι και κούφιο βασικά εδώ πέρα. Γιατί άμα μιλήσουμε περί μυσταγωγιών και περί ορφικών ύμνων όπου καταγράφονται
ό,τι έχει βγει τέλος πάντων και διασώζεται μέχρι και σήμερα. Περνάγανε διάφορα στάδια μύησης οι μυημένοι για να ακολουθήσουν τα ελευσίνια μυστήρια. Ξεκινούσε από τον Ιεροφάντη, ο οποίος έδινε και την έναρξη των εορτών, φανέρωνε τα μαγικά σκεύη και ακολουθούσε ύστερα η πομπή. Εντάξει, είναι απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Κοίτα εδώ, τι έχουν κάνει. Ψεύτικο είναι αυτό, ρε. Ποιο? Έχουν πάρει κείμενο εδώ πέρα και τον έχουν βάλει εδώ. Ναι, το βλέπω, ρε, ότι είναι μούφα. Είναι άλλες χρονολογίες εδώ πέρα. Φαίνεται ότι είναι άλλα ντάλλον. Βλέπουμε ένα μέρος το οποίο έχει σίγουρα λατηθεί άπειρες φορές. Είμαι πολύ περίεργος. Θα μάθουμε την πραγματική ιστορία αυτού του τόπου κάποτε. Δεν ξέρω. Μαζί μας έχουμε και την Ελένη μας. Καλησπέρα. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Μας δεν έχουμε. Τι περίεργο. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Άμα θα μας απαντήσει, θα μας απαντήσει αντρική φωνή. Έρχεται, λέει. Δυστυχώς μας διώξανε, άρον. Εντάξει, κλείνει ο χώρος. Ναι, εντάξει, κλείνει ο χώρος, αλλά ντάλλον λέει ότι κλείνει κανονικά στις 8. Είναι 7.30 και μας διώξαν άρον. Η υπόλοιπη μισή ώρα που πήγε ο ΕΟ. Ναι. Whatever. Στην τσέπη τους πήγε, ναι. Τα 4 ευρώ. Ναι. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εμένα αυτό που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση και κόλλησα και όλα ήταν το πλουτόνιο. Δεν ξέρω, είχε μια απίστευτη ενέργεια. Όλα τα πλουτόνια και ο πλανήτης Πλούτωνας έχει κάτι, οπότε και ό,τι έχει σχέση με τον πλανήτη Πλούτωνα είναι πλουτόνιο και έχει ενέργεια. Και εγώ είμαι και πλουτόνιο, λόγω αστερισμού και ζωδιακού κύκλου κτλ. Οπότε κάτι με τράβηξε γενικά εκεί πέρα. Γενικά είναι ένας χώρος που αξίζει να τον επισκεφθεί κάποιος, ναι. Γνωρίζει, μαθαίνει πολλά. Εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά μυστήρια και φαντάσου όχι μόνο τα ελευσίνια, τα μυστήρια γενικά που μας κρύβουν. Ναι, αυτό... Το μυστήριο της ζωής και μόνο, άμα αυτό ξεκινήσουμε. Αυτό γίνεται ever, πάντα, ναι. Κάτι κρύβουνε. Δυστυχώς δεν θα μάθουμε τίποτα. Οι επιγραφές που υπάρχουν είτε στα μουσεία είτε στους αρχαιολογικούς χώρους θα πω ότι είναι πολύ πτωχά. Απλά σου γράφουν ότι αυτό είναι αυτό. Και πρέπει να το πιστέψεις. Και τελείωσε. Δεν γράφουν ούτε τι είναι, πότε είναι, γιατί, πώς και πού. Δηλαδή άντε το πολύ να σου πούνε μια ψευτοχρονολογία, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι κάποιος να το ψάξει, να βρει όσο γίνεται την πραγματικότητα. Ναι, γι' αυτό λέμε να το ψάχνετε κι εσείς, ρε παιδιά. Ψάξτε το, διαβάστε, πηγαίνετε από εδώ, από εκεί. Μόνο ψάχνοντας βρίσκεις κάποιου είδους αλήθεια, γιατί ολόκληρη την αλήθεια δεν πρόκειται να τη βρεις, αλλά θα βρεις κάποια τμήματα, κάποια fragments. I don't know. Εσείς, Mr. Bright, τι έχετε να πείτε. Μεταξύ άλλων, μας έχουν ρημάξει τα κουνούπια. Δεν ξέρω τι είναι κουνούπια, είναι αυτά. Κάτι σκνηποειδή μαύρα πράγματα τα οποία σου τρυπάνε τη φόρμα, σου τρυπάνε όλα, μιλάμε, δεν σου αφήνουν τίποτα. Τέλος πάντων, το μέρος είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ εκνευρίστηκα πάρα πολύ με τους φύλακες. Εν μέρη μπορεί να είχαν δίκιο, αλλά ο τρόπος που φέρονται είναι λες και είσαι ο... Άντε, τελείωνε, φύγε και μην ξανάρθεις. Σε υποτιμά την νοημοσύνη. Ναι. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε υπότε καθόλου. Έχουμε και τον κύριο Μάικ στην παρέα. Παιδιά, καλά είστε. Τι είναι, πολύ ζεστή. Πώς σου φάνηκε ο χώρος. Ωραίο, ενδιαφέρον. Είχε πολλά πράγματα, αλλά μου έκανε μια άσχημη εντύπωση. Έκανα μια ερώτηση και δεν ξέρω να απαντήσουν. Δηλαδή, σου λέει μπες στο ίντερνετ να μάθεις. Ξαναγώ δεν υπάρχει. Τίποτα. Σου λέει σκανάρισε το, λέει αυτό το barcode.
και θα από εκεί λέει παρακολουθήσετε το τι γίνεται και το τι είναι το καθένα. Δηλαδή, όλη την αλήθεια έτσι. Τι είναι αυτό, δηλαδή, συγγνώμη, αρχαιολογικός χώρος χωρίς ξαναγώ. Και μιλάμε για ένα από τα πιο ιερά μέρη, αν όχι της Ελλάδας, του κόσμου. Ναι. Έτσι. Η έλευση των θεών. Η έλευση των θεών, ναι. Μας σήκωσαν οι θεοί. Ας. Καλά μας κάνουν. Καλά μας, μας έχουν καταντήσει έτσι βασικά. Ναι. Όταν από μικρός μαθαίνεις ένα συγκεκριμένο pattern, δεν μπορεί να το ξεμάθεις εύκολα μεγάλος. Και όσο πιο μεγάλος είσαι, όπως λέει και ο Μορφέας στο Matrix, τόσο πιο δύσκολα απελευθερώνεται το μυαλό σου. Όπως βλέπετε είναι η vlog κάμερα, δεν ξέρω τώρα τι πιάνει, πιάνει εμένα, ναι. Θέσμα, ό,τι μπορώ, παιδιά. Αυτά από μας και τσάου! Γεια σας!